Το Πάσχα των Ελλήνων είναι συνηθισμένο πάνω απ' όλα με το ψήσιμο του Οβελία. Όμω από το γιορτινό τραπέζι δεν λείπουν ποτέ τα αυγά και φυσικά τα τσουρέκια. Με μικρού και μεγάλου να περιμένουν πώ και πώ να τα γευτούν και να τηρήσουν ευλαβικά έθιμα και παραδόσει. Σε σχέση με πέρυσι είμαστε ακόμα καλύτερα φέτο νομίζω επειδή ελεύθερα θα γιορτάσουμε πλέον. Δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που ίσχυαν για πέρυσι. Ο κόσμο βλέπω ότι είναι έτοιμο για να κάνει την έξοδό του και να γιορτάσει και μέσα στην πόλη βέβαια. Επειδή όπω λέει και η παροιμία των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάζουν μαγειρεύουν, έτσι και σε αυτή την περίπτωση οι Θεσσαλονίκοι σπέβδουν από νωρί στα ζαχαροπλαστεία τη πρωτεύουσα και κάνουν τι αγορέ του παίρνοντα το τσουρέκι τη αρεσκία του για να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή για να το προμηθευτούν. Η ατμόσφαιρα προσφέρεται πλέον ευχάριστα για του πελάτε που έρχονται. Και βλέπουν, αγοράζουν. Άλλωστε, αρκετοί από αυτού δεν θα παραμείνουν το Πάσχα στην πόλη, αλλά θα γιορτάσουν δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα στο χωριό και θα του γλυκάνουν με το φημισμένο τσουρέκι τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, μεγάλη μερίδα του κόσμου θα γιορτάσει το Πάσχα εντό των τείχων, αλλά είπαμε, το καλό τσουρέκι με το κόκκινο αυγό πάνω δεν θα λείπει από κανένα σπίτι και από κανένα εορταστικό τραπέζι. Συνέχεια, παίρνουν ε, ε, πακέτα για τα χωριά. Για εκεί που θα γιορτάσουν. Και αυτοί που μένουν στην πόλη, ετοιμάζονται για να γιορτάσουν το Πάσχα εδώ. Σύμφωνα με όσα μα μεταφέρει ο κύριο Χρήστος Παπασωτηρίου, ιδιοκτήτη ζαχαροπλασίων στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν τσουρέκια για όλα τα γούστα. Με το κλασικό βέβαια να κερδίζει πάντα τι προτιμήσει των πελατών. Έχουμε ποιότητα πάρα πολύ καλή, οι τιμέ επίση είναι πολύ χαμηλέ, ε, περίπου στα περσινά επίπεδα δηλαδή. Και ο κόσμο εκτιμάει και την ποιότητα. ...και τις τιμές τις οποίες έχουμε, ακόμη και η εξυπηρέτηση που υπάρχει στα καταστήματά μας... ...νομίζω ότι είναι αυτό που προσελκύει τους πελάτες. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία που υπάρχει σε τσουρέκια, πολλοί είναι εκείνοι που αγοράζουν σοκολατένια αυγά... ...ή ακόμη και καλαθάκια με διακόσμηση, τα οποία έχουν μέσα τσουρέκια, αυγά και κάποιο ποτό. Δείχνει ενδιαφέρον αγοράζουν τσουρέκια περισσότερο, αυγά επίσης για τα παιδιά τα οποία εμείς φροντίσαμε να τα ε, διακοσμήσουμε με διάφορα ευχάριστα έτσι, θέματα που δίνουμε πάνω στο αυγό. Και επειδή άγιες μέρες που διανύουμε οι ευχές είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, έτσι και ο κ. Παπασωτηρίου δίνει τις δικές του για όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση, να είμαστε γεροί και να γιορτάσουμε και το χρόνο που πάλι όλοι μαζί έτσι με καλή διάθεση.